Τι γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες? Ποια είναι η αλήθεια για το δωδεκάθεο? Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι διεθνώς έχουν δυστυχώς μία απόλυτα διαστρεβλωμένη εικόνα στο μυαλό τους σχετικά με τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα, η οποία μπορεί να συνοψιστεί σε δύο κύριες αντιλήψεις. Πρώτον, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν έκφυλοι και ζούσαν τρίφυλη ζωή. Δεύτερον, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ανόητοι και πίστευαν σε είδωλα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αφού όπως ιστορικά αποδεικνύεται στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν νόμοι που καταδίκαζαν τις έκφυλες και παραφύσιν συμπεριφορές. Οι ομοφιλόφιλοι και οι παιδαραστές, οι οποίοι πράγματι υπήρχαν και τότε, έχαναν όλα τους τα πολιτικά δικαιώματα και θεωρούνται άτομα περιθωριακά. Επίσης, η ομοφιλοφιλία όχι μόνο δεν ήταν θεσμοθετημένη στην αρχαία Ελλάδα, αλλά διωκόταν βάσει αυστηρότατων νόμων. Η αρχαία ελληνική σκέψη και η ζωή στηριζόταν στις ηθικές αξίες της δικαιοσύνης, της φιλαλληλίας, της αλήθειας, της έρευνας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών. Όσον αφορά δε την πνευματική πίστη, οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, ότι γενικά υπάρχει μία παγκόσμια αρχή, ένας υπέρτατος δημιουργός νους, για τον οποίον οι μεγάλοι σοφοί έλεγαν μάλιστα ότι έχει υποστεί τριαδική. Αυτή η άποψη συνίσταται στα πανάρχια κείμενα του Ερμήτου Τριμέγιστου, των Ορφικών, μέχρι τον Πυθαγόρα, τον Αναξίμανδρο, τον Παρμενίδη, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Πλοτίνο, τον Αριστοτέλη και πολλούς άλλους. Είναι ιστορικά αδιαφυσβήτητο πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν που μιλούσαν πρώτοι για την πηγή της ζωής, τον αγαθό δημιουργό, τον οποίον θεωρούσαν την αιτία δημιουργίας των πάντων. Και οι λεγόμενοι 12 θεοί, θα αναρωτηθεί κανείς, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Ήταν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι δυσιδαίμονες και χασί, ώστε να λατρεύουν φανταστικά είδωλα, ή μήπως συνέβαινε κάτι άλλο? Υπάρχουν σίγουρα πολλές απόψεις ως προς το τι ήταν οι λεγόμενοι θεοί των Ελλήνων, αλλά και γενικώς όλα αυτά τα τερατόμορφα ή μη γιγαντιαία πλάσματα που αναφέρονται στους θρύλους των λαών και που αγάλματά τους συναντούμε σχεδόν σε κάθε γωνιά της γης. Θέλοντας να υποβιβάσουν την νοημοσύνη των προγόνων μας, πολλοί ισχυρίζονται πως οι λεγόμενοι θεοί δεν ήταν παρά προσωποποίηση των φυσικών φαινομένων και άλλες παρόμοιες φεδρές απόψεις, χωρίς κάποια μαθηματική λογική συνέχεια. Από την άλλη, υπάρχουν και εκείνοι που εμένουν φανατικά στο ότι οι λεγόμενοι Ολύμπιοι θεοί δεν ήταν ούτε φανταστικά πρόσωπα, υποστηρίζοντας τη λεγόμενη πατρόα φιλελληνική θρησκεία του Δωδεκάθεου και απορρίπτοντας τις αναφορές περί του ενός δημιουργού νου στα κείμενα των κορυφαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Υπήρξε όμως πράγματι η θρησκεία Δωδεκάθεου στην αρχαία Ελλάδα? Φαίνεται πως μάλλον όχι, αφού δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε, κάποιος αρχαιοελληνικός λαός αφιερωμένος στους 12 θεούς. Αυτό που υπήρχε ήταν η θρησκεία του Μήθρα, του θεού ήλιου, που ενσωμάτωνε περσικές και ζωάστρικες παραδόσεις. Όσο αφορά τους θεούς των Ελλήνων, σύμφωνα με την ίδια την αρχαία ελληνική μυθιστορία, δεν ήταν μόνο 12, και ήταν οι λεγόμενοι Ελ, τους οποίους τιμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες απλά και μόνο ως μεγάλους ήρωες, που λύτρωσαν στο μακρινό παρελθόν τους ανθρώπους από τους Νεφελίν, παύλα Τιτάνες, κατά την λεγόμενη γιγαντομαχία, Τιτανομαχία. Ακούγονται όλα αυτά τραβηγμένα. Στο εκπληκτικό βιβλίο «Όταν οι άγγελοι ήρθαν στη γη» αποδεικνύει μέσα από αρχαία κείμενα, πολλά εκ των οποίων και από ορθόδοξες χριστιανικές πηγές, πως τα πλάσματα αυτά, για τα οποία διαβάζουμε στις μυθολογίες όλων των λαών, πράγματι υπήρξαν και ίσως να υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Ψάξτε,
σκεφτείτε και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Αυτό που πρέπει να εμπεδωθεί είναι ότι οι Έλληνες ουδέποτε πίστευαν ότι αυτά τα ξεχωριστά πλάσματα, δηλαδή οι λεγόμενοι Ολύμπιοι Θεοί, δημιούργησαν το σύμπαν. Η τιμή που τους απέδιδαν ήταν η ίδια που εμείς θα αποδίδαμε σήμερα σε έναν ήωρα του 1821. Στα κείμενα των μεγάλων αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων διαχωρίζεται ο Θεός Δημιουργός Πατέρας από αυτούς που ονομάζαν Θεούς, με μικρό θήτα, από το ρήμα Θεό, μετάφραση, τρέχω γρήγορα. Άπειρον, καθαρή ενέργεια, μονάδα λόγος, φως, αίτιο. Είναι κάποιοι από τους χαρακτηρισμούς που συνόδευαν τα ονόματα του Θεού στην αρχαία Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι ο Θεός ήταν πηγή ζωής και καθαρή ενέργεια. Η γάρνου ενέργεια ζωής, εκείνος δε ενέργεια. Ενέργεια δε η καθεαυτού εκείνου ζωή άριστη και έδιος. Ώστε ζωή και αιών συνεχής υπάρχει το Θεό. Το ίδιο δίδαξε και ο Σωκράτης και έπειτα ο Πλάτωνας. Ο μεν δι Θεός όσπερ και ο παλαιός λόγος. Αρχήν τέν και τελευτήν και μέσα των όντων απάντων έχων. Νόμοι Δέλτα 7-15-Ε. Ο τριαδικός αυτός δημιουργός κατά τους αρχαίους Έλληνες, αλλά και τη μαθηματική λογική, είναι μόνο φως και ζωή, χωρίς ίχνο σκοταδιού μέσα του. Είναι πηγή κάθε αγαθού και μονάχα χαρίζει τα πάντα χωρίς να ζητεί κάτι ως αντάλλαγμα. Είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά κείμενα, στον Ερμήτο Τρισμέγιστο, στον Πλάτωνα, το Θαλή, το Πλωτίνο κλπ. Μηδέν αγάρ είναι σοφό, αλλά η Θεού. Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, Α12. Ο δε Θεός το αγαθόν, ου κατά μην, αλλά κατά φύσιν, μη αγάρ η φύσις του Θεού, το αγαθόν. Ο γάρ Θεός άπαντα, εστίς διδούς και μηδέν λαμβάνουν. Ο ουν Θεός πάντα δίδωση και ουδέν λαμβάνει. Ο ουν Θεός το αγαθόν και το αγαθόν ο Θεός. Λόγος Καθολικός, Ερμής Τρισμέγιστος. Μετάφραση. Ο δε Θεός είναι το αγαθό, όχι τη μη Σένεκα, αλλά από τη φύση του. Διότι η φύση του Θεού είναι το αγαθό. Ο αγαθός είναι εκείνος που πάντα δίνει και τίποτα δεν παίρνει. Ο Θεός τα πάντα δίδει και τίποτα δεν ζητά να πάρει. Ο Θεός επομένως είναι το απόλυτο αγαθό και το απόλυτο αγαθό είναι ο Θεός. Αυτό το δημιουργώ. Οι αρχαίοι προγονείς μας δεν τον λάτρευαν με κάποια τυπική λειτουργία και οργανωμένα. Ούτε του πρόσφεραν κάτι υλικό, γιατί απλούστατα ήξεραν ότι ο δημιουργός των πάντων που είναι μόνο το φως και η αγάπη δεν έχει ανάγκη από τυπικά ανθρώπων και από λατρικές διαδικασίες υλικών πραγμάτων. Όπως ο Ερμής ο Τρισμέγιστος λέει, τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς στο δημιουργό των πάντων που να μην το έχει, τι μπορούμε να δώσουμε στο άπειρο. Ήταν επίσης γνωστό ότι το μόνο που θέλει ο δημιουργός μας είναι να είμαστε δίκαιοι και να φερόμαστε με αγάπη. Και αυτό όχι για εκείνον, αλλά επειδή αυτή είναι η φύση μας και έτσι είμαστε δημιουργημένοι ως τέκνα φωτός. Οι αρχαίοι Έλληνες δηλαδή γνώριζαν ποιο είναι αυτό που θα ονόμαζε δίκαιο και καλό, ασχέτως αν δεν το εφάρμοζαν όλοι πάντοτε. Οι μεγάλοι σοφοί στην αρχαία Ελλάδα γνώριζαν επίσης αυτό που μας πιστοποιεί η προχωρημένη κβατομηχανική σήμερα. Το ότι ο κόσμος αυτός είναι νοητός, ψεύτικος και αποτελεί μια εικονική πραγματικότητα, ένα στούντιο προσωπικής δοκιμασίας της κάθε αθάνατης ανθρώπινης συνείδησης, ψυχής. Μας πληροφόρησαν για το ότι τον εικονικό κόσμο αυτή της ύλης όλοι είμαστε περαστικοί ταξιδιώτες που περνάμε ένα τεστ συνειδήσεως, ελέγχοντας ένα σώμα απόλυτο μειωμένων δυνατοτήτων, με σκοπό να εκπαιδευτούμε, να συνέλθουμε, να μετανοήσουμε, αλλάξουμε νου και να γυρίσουμε έτοιμοι και συνειδητοποιημένοι στη τέλεια εκείνη η πνευματική κατάσταση που κάποτε αντιλαμβανόμασταν
και την οποία χάσαμε λόγω δικού μας φάλματος. Ήρθαμε λοιπόν με σκοπό να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, γνώθησε αυτόν, για να επιστρέψουμε ξανά εκεί συνειδητοποιημένοι. Τόνιζαν επίσης πως μετά το θάνατο του βιολογικού σώματος κάποιου ακολουθεί μια ακατάληπτη αξιολόγηση του αθάνατου ανθρώπου που το έλεγχε. Κατόπιν, αν κριθεί ικανός να ζήσει στο τέλειο κόσμο του φωτός, εξυψώνεται λαμβάνοντας άφθαρτο σώμα και αντιλαμβάνεται και πάλι τα φωτεινά ηλίσια πεδία. Όσοι κριθούν επικίνδυνοι να ζήσουν στους αμόνιτους φωτεινούς τόπους, τότε θα συνεχίσουν το ταξίδι τους σε ένα άλλο περιορισμένο μέρος, στο οποίο θα έχουν την επόμενη τους ευκαιρία να συνέλθουν και έτοιμοι να γυρίσουν και αυτοί πίσω στο φως. Ένα ακόμα θέμα που χρειάζεται να διευκρινίσουμε είναι αυτό της μετενσάρκωσης, μετεμψύχωσης. Η θεωρία του ότι κάποιος ξαναγεννιέται στον κόσμο αυτό είτε σαν άνθρωπος είτε σαν θηρίο δεν ήταν αποδεκτή από τους μεγάλους φιλοσόφους. Σίγουρα υπήρχε και η αντίθετη άποψη. Ωστόσο, διατυπωνόταν πιο πολύ σε επίπεδο προσωπικών τους φιλοσοφικών συζητήσεων. Όποιος κριθεί ανάξιος και ανέτοιμος να γυρίσει στο φως των ηλυσίων πεδίων, θα μεταβεί σε μια άλλη κατάσταση και σε ένα άλλο τόπο. Και πάλι να εκπαιδευτεί μεν, αλλά δεν μιλάμε για μετενσάρκωση ή μετεμψύχωση, δε όπως τη δέχονται οι ανατολικοί εν γέννη. Την άποψη αυτή ξεκάθαρα βλέπουμε στις διδασκαλίες του Σοκράτη και στα πανάρχια ελληνικά κείμενα του Ερμήτου Τριμέγιστου. Ενώ αντίθετα, μόνο σε επίπεδο προσωπικών συζητήσεων διατυπώνεται σε συζητήσεις φιλοσόφων. Διότι διαφορετικό σώμα δεν χωρά στην ανθρώπινη ψυχή, ούτε είναι και θεμητό η ανθρώπινη ψυχή να ξεπέσει σε σώμα ζώου που δεν έχει λογική. Διότι αυτό αποτελεί νόμο του Θεού, να προφυλάσει δηλαδή την ανθρώπινη ψυχή από τέτοιον εξευτελισμό. Ερμής Τρισμέγιστος προστάτ, λόγος το κλειδί. Παιδί μου, μήπως έχεις εσύ, όπως και περισσότεροι, την άποψη πως η ψυχή όταν βγει από το σώμα πηγαίνει σε θηρίο, πράγμα που αποτελεί πλάνη μεγάλη. Ερμής Τρισμέγιστος προστάτ, λόγος ένα το κλειδί. Όταν ο νους απαλλαχτεί από το γήινο σώμα, αμέσως ντύνεται το δικό του χιτώνα, τον πύρινο, ενεργειακό, τον οποίον δεν μπορούσε να έχει κατοικώντας το γήινο σώμα. Γι' αυτό, παιδί μου, πρέπει να ευχαριστείς το Θεό, διότι η ψυχή μεταβαίνει σε σώμα ανώτερο και δεν είναι δυνατόν να μεταβεί σε κατώτερο. Ερμής Τρισμέγιστος προστάτ, λόγος ένα το κλειδί. Από ό,τι είδατε και από ό,τι θα βρείτε αν ψάξετε περαιτέρω μόνοι σας, η ζωή στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν όπως μας την παρουσιάζουν. Το ίδιο ισχύει και για τις γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων. Τις γνώσεις που θέλησαν οι επικυρίαρχοι να εξαφανίσουν από προσώπου γης για να μην γνωρίσει κανείς την αλήθεια. Όποιος ψάχνει βρίσκει όμως, έστω και λίγα από τα απομεινάρια της χρυσής εκείνης εποχής της γνώσης.